Πρωτόγνωρες στιγμές βίωσε ο κριτικός αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μελβούρνη, την πόλη με τους περισσότερους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας. Έτυχε μάλιστα θερμής υποδοχής από χιλιάδες πιστούς, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του συναντήθηκε και με φορείς της Ομογένειας. Οι ναοί γέμισαν ασφικτικά από Έλληνες που νοσταλγούν την Ελλάδα, με τον αρχιεπίσκοπο να στέλνει μηνύματα ενότητας και αγάπης. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν πιστοί της Μελβούρνης στον νέο αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, ο οποίος ήταν καθημερινά στο πλευρό των πιστών από την πρώτη μέρα της άφηξής του στη Μελβούρνη ως την ημέρα που η Ορθοδοξία τίμησε την κοίμηση της Θεοτόκου. Ήρθα στην ελληνοπρεπέστατη Μελβούρνη που είναι γεμάτη από ελληνισμό και μάλιστα ένα ελληνισμό πολύ υπερήφανο και πολύ καταξιωμένο, ο οποίος έχει επηρεάσει με καλό τρόπο, με θετικό τρόπο και την τοπική κοινωνία της Μελβούρνης, για να μην πω όλη της Αυστραλίας, όπως το ξέρουμε άλλωστε αυτό, για την ομογένεια και τους Έλληνες σε όλα τα μέρη όλης της Ηπείρου. Στις 12 ημέρες παραμονής του στην πόλη με τους περισσότερους Έλληνες στην Αυστραλία, ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε κάθε εκκλησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής αλλά και τα ελληνικά σχολεία, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με ομογενείς πολιτικούς, τις προξενικές αρχές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης αλλά και την Παγκρίτια Ένωση. Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε αυτόν τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Πρόκειται για μια λαμπρή προσωπικότητα. Τον έχω γνωρίσει από κοντά. Έχουμε συνομιλήσει. Πραγματικά πρόκειται για φωτισμένο άνθρωπο. I don't hear you. Εντάξει τώρα. Το πνεύμα σου παραθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, έλα και το όνομα σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδίψεως στην ψυχή μου. Οι ιεροί ναοί ήταν ασφιχτικά γεμάτοι από πιστούς, με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας να στέλνει μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης. Ήρθα να δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να προχωρούμε αγαπημένοι και ενωμένοι. Όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ένα κομμάτι της Ελλάδας είστε και εσείς, που ξενιτευτήκατε και βρεθήκατε εδώ στην Αυστραλία και στην ελληνικότατη Μελβούρνη, όπου προκόψατε και προοδεύσατε, αλλά μεταφέρατε την υψηλή ελληνική ιδέα της Ρωμιοσύνης και την Ορθόδοξη πίστη. Μουσική